Τι ακριβώς είναι ο πολυμερικός πυλός και ποια είναι η καλύτερη μάρκα? Αυτό θα δούμε στο σημερινό βίντεο. Ο πολυμερικός πυλός είναι ένα εύπλαστο συνθετικό υλικό με βασικό συστατικό το PVC. Ας δούμε τι σημαίνουν αυτά τα τρία. Εύπλαστο, πλάθεται εύκολα με τα χέρια. Συνθετικό, κατασκευάζεται από τον άνθρωπο σε εργοστάσια. Δεν το βρίσκουμε δηλαδή στη γη όπως τον άργυλο, δεν πρέπει όμως και να συγχαίεται με τους αυτοξυρενόμενους πυλούς. PVC είναι το πολυβινιλοχλωρίδιο, από το οποίο κατασκευάζονται οι δίσκοι βινιλίου, χρησιμοποιείται όμως και στην κατασκευή παιχνιδιών και πολλών άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Με τι μοιάζει ο πολυμερικός πυλός? Ο πολυμερικός πυλός πριν ψηθεί μοιάζει με σκληρή πλαστελίνη και αφού ψηθεί μοιάζει περισσότερο με κεραμικό ή πορσελάνη. Είναι δηλαδή κατ' ουσίαν ένα πλαστικό που όμως δεν μοιάζει με πλαστικό ούτε πριν ούτε μετά το ψήσιμο. Αν πατήσεις τώρα το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και κλικάρεις και το καμπανάκι δίπλα, θα έχεις τη δυνατότητα να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο σαν το σημερινό, για να μαθαίνεις συμβουλές για τον πολυμερικό πυλό που δεν θα βρίσκεις πουθενά αλλού. Πάμε τώρα παρακάτω. Σε τι διαφέρει ο πολυμερικός πυλός από τα άλλα είδη πυλού? Η πρώτη ιδιότητα που κάνει τον πολυμερικό πυλό να διαφέρει από τα άλλα είδη πυλού, τους φυσικούς και τους αυτοξυρενόμενους πυλούς δηλαδή, είναι ότι σκληραίνει μόνιμα και αποκτά αντοχή και ανθεκτικότητα με το ψήσιμο σε θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται σε οικιακό φούρνο. Δεν χρειάζεται επομένως καμίνι ή κάτι αντίστοιχο πολυμερικός πυλός, γιατί σκληραίνει μόνιμα στους 110 μέχρι 150 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με τη μάρκα. Μια άλλη λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου εντυπωσιακή ιδιότητα του πολυμερικού πυλού είναι ότι μετά το ψήσιμο με ειδική επεξεργασία μπορεί να αποκτήσει εντυπωσιακή λάμψη χωρίς χρήση βερνικιού ή άλλου γυαλιστικού. Πριν πάμε στις μάρκες, επειδή μπορεί να έχεις ακούσει τον πολυμερικό πυλό να αναφέρεται ως Φίμο, θέλω να πω ότι Φίμο είναι μία από τις μάρκες πολυμερικού πυλού, η πρώτη μάλιστα που κυκλοφόρησε, γι' αυτό και είχε παλιότερα επικρατήσει όταν λέμε Φίμο να εννοούμε γενικά το πολυμερικό πυλό σαν υλικό. Δεν είναι όμως Φίμο η επίσημη ονομασία. Είναι απλώς ένα μπραντ και δεν είναι το μοναδικό. Ας δούμε λοιπόν τώρα ποιες μάρκες πολυμερικού πυλού κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω από τη Φίμο αφού την ανέφερα ήδη. Η Φίμο είναι μία μάρκα πυλού μοντελισμού που κυκλοφορεί από τη γερμανική εταιρεία Staedtler και κάτω από την ομπρέλα της Φίμο κυκλοφορούν οι σειρές Φίμο Soft, Φίμο Professional, Φίμο FF, Φίμο Kids και Φίμο Leather που είναι πολυμερική πυλή. Δεν πρέπει να τους συγχαίουμε με το Φίμο Air Basic που είναι αυτοξυρενόμενος πυλός και δεν έχει καμία σχέση με τον πολυμερικό. Από τη βελγική εταιρεία Cernit κυκλοφορούν οι σειρές Cernit No. 1, Cernit Nature, Cernit Metallic, Cernit Pearl, Cernit Opaline και Cernit Translucent. Πάμε στη Sculpey που είναι μια αμερικάνικη εταιρεία και στην Ελλάδα μπορούμε να βρούμε τους εξής πολυμερικούς πυλούς από αυτήν: Sculpey Primo και Sculpey Soufflé. Υπάρχουν και άλλοι πυλοί Sculpey, αλλά επειδή δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, δεν τους αναφέρω εδώ. Τέλος, η Kato Polyclay είναι επίσης αμερικάνικη μάρκα που δημιουργήθηκε από τη δασκάλα και καλλιτέχνηδα πολυμερικού πυλού Donna Kato, που είχα τη χαρά να είναι και δική μου δασκάλα. Από την Kato θα βρεις μικρότερη ποικιλία χρωμάτων, τα οποία όμως μπορείς να αναμίξεις για να φτιάξεις πάνω από 153 διαφορετικά χρώματα. Με την αγορά Kato πολυμερικού πυλού σου δίνουν πάντα το ειδικό chart με τις αναλογίες για να φτιάξεις κάθε ένα από τα 153 χρώματα και από εκεί και πέρα, αν δεν σου φτάνουν αυτά, μπορείς να φτιάξεις και τις δικές σου συνταγές χρωμάτων. Όμως για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να έχεις αρκετή υπομονή, γιατί η ανάμιξη χρωμάτων είναι χρονοβόρο διαδικασία και αν η υπομονή δεν είναι το δυνατό σου σημείο, μπορεί να απογοητευτείς. Και αφού είπαμε ποιες είναι οι μάρκες που κυκλοφορούν, ας εξετάσουμε ποια μάρκα πολυμερικού πυλού είναι η καλύτερη. Είναι μύθος κατά τη γνώμη μου ότι κάποια μάρκα πολυμερικού πυλού είναι καλύτερη από τις άλλες. Το ποια είναι καλύτερη μάρκα είναι υποκειμενικό και εξαρτάται κυρίως από το αν μπορούμε να τη βρούμε εύκολα, γιατί δεν κάνει να ανακατεύουμε διαφορετικές μάρκες μεταξύ τους, θα εξηγήσω το λόγο σε λιγάκι, από το τι θέλουμε να φτιάξουμε και από το τι μας βολεύει. Σε γενικές γραμμές, όλη η πολυμερική πυλή, εκτός από το Φίμο Kids και αυτούς που δίνουν εφέ δέρματος, είναι κατάλληλη για τις περισσότερες εφαρμογές, κένς, κοσμήματα, γλυπτική, μινιατούρες. Αν έχεις ας πούμε ακούσει ότι ο Φίμο Soft δεν κάνει για κένς, δεν ισχύει. Σε προκαλώ να δεις τα κένς της Fiona Apple Smith που χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά Φίμο Soft και σίγουρα θα αναθεωρήσεις. Τι είναι κέιν? Επειδή η λέξη κέιν μπορεί να μην είναι γνωστή σε όλους, να πω εδώ ότι κέιν είναι μια ράβδος από πολυμερικό πυλό που σε όποιο σημείο και αν την κόψουμε θα εμφανιστεί το ίδιο μοτίβο. Επανέρχομαι όμως στις μάρκες, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Το ποια είναι η καλύτερη εντός εισαγωγικών μάρκα έχει να κάνει και με το τι σε βολεύει. Γιατί η Fiona Apple Smith που ανέφερα πριν ότι δουλεύει με Φίμο Soft μένει στη Βρετανία. Και στη Βρετανία το κλίμα είναι διαφορετικό. Στην Ελλάδα από την άλλη, το καλοκαίρι ειδικά που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ίσως σου φανεί όντως λίγο δύσκολο στη χρήση ο Φίμο Soft. Αλλά αυτό είναι θέμα κλίματος και όχι υλικού. Και για να μην παρεξηγηθώ, ισχύει ότι για κάποιες εφαρμογές βολεύουν περισσότερο συγκεκριμένες μάρκες, αλλά για άλλες
εφαρμογές βολεύουν άλλες μάρκες. Γι' αυτό και ισχυρίζομαι ότι καμία δεν είναι καλύτερη από την άλλη. Επαναλαμβάνω όμως ότι μπορείς να κάνεις σχεδόν όλες τις τεχνικές με όλες τις μάρκες. Το βασικό είναι να ξεκινήσεις και στη συνέχεια θα ανακαλύψεις τι σε βολεύει περισσότερο. Οι μάρκες που με έχουν βολέψει εμένα προσωπικά και είναι αγαπημένες μου είναι η Kay το Poly Clay και η Fimo Professional. Τι πυλό σου προτείνω με βάση τη δική μου εμπειρία? Καταρχάς, όταν αγοράζεις πυλό, το ιδανικό είναι να μπορείς να πιέσεις λίγο το πακέτο, να μην το νιώθεις δηλαδή σαν πέτρα, αλλά λίγο και όχι με μεγάλη ευκολία. Αν ο πυλός στο πακέτο του πιέζεται εύκολα, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ φρέσκος και θα πρέπει να κάνεις μια ειδική διαδικασία για να του αφαιρέσεις τα περιττά έλαια. Το λέω τώρα μπακάλικα, δεν είναι έλαια, αλλά για να καταλαβαινόμαστε. Όταν γίνει αυτή η διαδικασία, τότε θα έρθει στην κατάλληλη σύσταση για να μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις. Ας δούμε τώρα κάποια tips για να επιλέξεις τη μάρκα πολυμερικού πυλού που σε βολεύει. Πριν πάμε παρακάτω, να σου πω ότι μπορείς να βρεις στην περιγραφή το πρόγραμμα σεμιναρίων πολυμερικού πυλού, όπου θα μάθουμε νέες εντυπωσιακές τεχνικές. Μπορείς να παρακολουθήσεις από κοντά, online, ζωντανά ή ασύγχρονα. Αν έχεις μονίμως κρύα χέρια ή μένεις σε περιοχή που κάνει κρύο τον περισσότερο καιρό, παραδείγματος χάρη στη Βόρειο Ελλάδα, τότε προτίμησε μαλακές μάρκες όπως Fimo Soft και Σκόλπι Σουφλέ και απέφυγε Fimo Professional και Kato. Αν έχεις τώρα ζεστά χέρια ή χέρια που υδρώνουν, ή αν μένεις σε περιοχή που τον περισσότερο χρόνο έχει ζέστη, παραδείγματος χάρη σε νησί, κάνε το αντίθετο. Προτίμησε Kato και Fimo Professional και απέφυγε Fimo Soft και Σκόλπι Σουφλέ. Αν φτιάχνεις πολλά Kains, προτίμησε Kato Poly Clay και Fimo Professional. Αν φτιάχνεις κυρίως κοσμήματα, μπορείς να προτιμήσεις Σκόλπι Primo, Σκόλπι Σουφλέ, Fimo Professional ή Τσερνίτ. Αν φτιάχνεις γλυπτά που έχουν πολλές τελικάτες λεπτομέρειες, προτίμησε Kato, για πιο απλά γλυπτά κάνουν και οι υπόλοιποι πυλοί. Για φαγητά μινιατούρες, προτίμησε όποια μάρκα θέλεις. Δεν έχω διαπιστώσει ιδιαίτερες διαφορές στην απόδοση κάθε μάρκα σε αυτό το τομέα, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις που δεν είναι τις παρούσεις. Αν κάνεις κατασκευές από πυλό με τα παιδιά σου, προτίμησε Fimo Kids ή Fimo Soft, που είναι πιο μαλακοί και μπορούν να τους χειριστούν πιο εύκολα τα μικρά παιδιά. Αν δεν έχεις την υπομονή να φτιάχνεις τα δικά σου χρώματα, τότε ο Kato δεν θα σε βολέψει, καθώς δεν έχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Αν αντίθετα θέλεις να φτιάχνεις τα δικά σου χρώματα, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν τη δουλειά σου να ξεχωρίζει, τότε σου προτείνω και τον Kato και τον Fimo Professional, γιατί μπλεντάρονται εύκολα τα χρώματα, χωρίς να σημαίνει ότι στις υπόλοιπες μάρκες δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό που δεν θέλω είναι να ανακατεύεις χρώματα από διαφορετικές μάρκες. Γιατί επιμένω να μην ανακατεύεις διαφορετικές μάρκες πολυμερικού πυλού μεταξύ τους? Άλλος ένας μύθος που κυκλοφορεί λοιπόν είναι ότι για να φτιάξουμε το χρώμα που θέλουμε μπορούμε να ανακατέψουμε διάφορες μάρκες πολυμερικού πυλού μεταξύ τους. Μπορούμε μεν να αναμίξουμε διαφορετικά χρώματα πυλού της ίδιας μάρκας για να φτιάξουμε τα χρώματα που μας αρέσουν, και όχι μόνο μπορούμε, κάποιες φορές είναι απαραίτητο. Αλλά αν ανακατέψουμε χρώματα πυλού από διαφορετικές μάρκες, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ανθεκτικότητα που θα έχει η δημιουργία μας μετά το ψήσιμο. Ένας άλλος λόγος που δεν μπορούν να ανακατευθούν χρώματα από διαφορετικές μάρκες είναι το γυάλισμα χωρίς βερνίκι μετά το ψήσιμο που ανέφερα στην αρχή του βίντεο. Το γυάλισμα αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας μια συγκεκριμένη διαδικασία για συγκεκριμένο χρόνο. Αυτός ο χρόνος δεν είναι ίδιος για κάθε μάρκα και κάθε μάρκα επίσης γυαλίζει με λίγο διαφορετικό τρόπο. Οπότε αν έχεις αναμίξει χρώματα από διαφορετικές μάρκες και θέλεις μετά να γυαλίσεις αυτό που έφτιαξες, το αποτέλεσμα θα είναι περίεργο, αλλού πιο γυαλιστερό και αλλού λιγότερο. Οπότε αν έχεις επιλέξει αυτόν τον τρόπο γυαλίσματος, θα πρέπει να μην ανακατεύεις ούτε χρώματα από το ίδιο brand μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, Σκόλπι Σουφλέ και Σκόλπι Primo δεν μπορείς να τα ανακατέψεις αυτή την περίπτωση, γιατί το σουφλέ είναι πιο ματ και γυαλίζει πολύ λιγότερο. Τώρα, αν δεν θέλεις να κάνεις τη διαδικασία του γυαλίσματος στο τέλος, μπορείς να ανακατέψεις πυλούς της ίδιας μάρκας, παραδείγματος χάρη Fimo Soft με Fimo Efe ή με Fimo Professional. Θα αλλάξουν κάπως οι ιδιότητες του πυλού πριν το ψήσιμο, θα γίνει δηλαδή πιο μαλακός κατά το πλάσιμο ο Professional αν αναμειχθεί με Soft, αλλά μετά το ψήσιμο δεν θα έχεις πρόβλημα ανθεκτικότητας. Μην ανακατεύεις όμως το Leather και το Kids με τα υπόλοιπα της Fimo. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τις υπόλοιπες μάρκες. Αν τώρα έρχεσαι στα σεμινάριο πολυμερικού πυλού, θέλω να μείνεις μακριά από πολύ φρέσκους πυλούς, γιατί στα σεμινάρια δεν υπάρχει ο χρόνος για να γίνει η διαδικασία που έλεγα πιο πριν ότι απαιτείται ώστε να αφαιρεθούν τα περιττά έλαια. Θα πρότεινε επομένως να πάρεις Fimo Professional ή Kato Poly Clay. Σε έψησε ο πολυμερικός πυλός? Κάνε κλικ σε κάποιο από τα βίντεο που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη ή έλα στα σεμινάρια πολυμερικού πυλού. Θα βρεις πληροφορίες για τα σεμινάρια στην περιγραφή. Είμαι η Δέσποινα και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.